Γεια! Είμαι η Βάλια Μπινίκου από το φτιάξω.gr με μία ακόμη κατασκευή Bostik. Σήμερα θα σας δείξω την ευκολία του Mammut Multi πολλαπλών εφαρμογών φτιάχνοντας ένα εύκολο καλαθάκι για μπάρμπικιου. Πάμε να ψήσουμε. Να φτιάξουμε εννοώ. Θα χρειαστείτε κόντρα πλακέ, καβίλια, Mammut Multi πολλαπλών εφαρμογών, βερνίκι με πινέλο και το σχέδιο που θα βρείτε στο diy.bostik.com. Ξεκινήστε σχεδιάζοντας τις καμπύλες στα δύο μεγάλα κόντρα πλακέ. Βρείτε τη μέση της μικρής πλευράς και τραβήξτε μία κάθετη γραμμή 11,5 εκατοστών. Εκεί τοποθετήστε τη μύτη του διαβήτη και σχεδιάστε ένα ημικύκλιο με ακτίνα 11,5 εκατοστών. Μην ξεχάσετε να σημειώσετε και πού θα κάνετε την τρύπα για την καβίλια. Βάλτε ένα σημάδι 3,5 εκατοστά κάτω. Με τη σέγα κόψτε τα δύο ημικύκλια. Και στη συνέχεια ανοίξτε τις τρύπες για την καβίλια. Γυαλοχαρτάρετε καλά όλα τα κοψίματα. Από τα κόντρα πλακέ των 10 εκατοστών, τα δύο θα μπουν οριζόντια, σχηματίζοντας τον πάτο του καλαθιού και τα άλλα τρία κάθετα για να γίνουν τα διαχωριστικά. Βάλτε τα στις θέσεις τους και σημειώστε πού εφάπτονται τα ξύλα για να ξέρετε πού θα περάσετε Mammut Multi. Ας ετοιμάσουμε το Mammut Multi πολλαπλών εφαρμογών. Βρείτε την ασφάλεια στο πλάι της συσκευασίας και αφαιρέστε την. Βγάλτε το πόμα και γυρίστε το γκρι καπάκι ώστε το βελάκι να δείχνει στο max. Πιέστε το γκρι έμβολο συνεχόμενα μέχρι να αρχίσει να τρέχει η κόλλα. Ξεκινήστε κολλώντας το μεσαίο διαχωριστικό σε ένα οριζόντιο κόντρα πλακέ. Στη συνέχεια κολλήστε το άλλο οριζόντιο κόντρα πλακέ στην άλλη πλευρά. Συνεχίστε με τα δύο ακριανά διαχωριστικά και κολλήστε τα στα οριζόντια κόντρα πλακέ. Εφαρμόστε Mammut Multi στη μία πλευρά και κολλήστε το πρώτο πλαϊνό. Βάλτε Mammut Multi και στην άλλη πλευρά και κολλήστε το δεύτερο πλαϊνό. Περάστε από τις τρύπες στην καβίλια και εφαρμόστε Mammut Multi στα σημεία που εφάπτεται με τα πλαϊνά. Αν θέλετε, απλώστε το Mammut Multi με το δάχτυλο και αφήστε την κατασκευή να στεγνώσει για 24 ώρες. Απλώστε με πινέλο το χρώμα της επιλογής σας. Αν έχει τρέξει Mammut Multi στις ενώσεις, δεν είναι απαραίτητο να το καθαρίσετε καθώς βάφεται κανονικά. Όταν στεγνώσει το χρώμα, περάστε και ένα χέρι βερνίκι θαλάσσης για μεγαλύτερη αντοχή και εύκολο καθάρισμα. Το καλαθάκι σας είναι έτοιμο. Μπορείτε να το γεμίσετε με πράγματα που θα χρειαστείτε στο μπάρμπικιου ή να αποθηκεύσετε εκεί ό,τι άλλο χρειάζεται εύκολη μεταφορά. Με γεια!